Οι πολυτεκνοί έχουν 4, 5, 6, 7, 8, έχουμε και οικογένειες με 9 και 10 παιδιά, τα οποία είναι και υπάλληλοι και αντιμετωπίζουν τις ουρές της τράπεζας, ώστε να πάρουν το 50 και αν τους φτάσει αυτό, να βγάλουν πέρα μία ή δύο ημέρες και από αυτά τα λεφτά να πληρώσουν και τις υποχρεώσεις τους. Λοιπόν, είναι δύσκολη η κατάσταση που βιώνουμε αυτές τις ημέρες. Ήταν απρόσμενη η κατάσταση αυτή και εμείς οι πολυτεκνοί ελπίζουμε στην εύνοια του Θεού να μας βοηθήσει ο Θεός να μπορέσουμε να σταθούμε πάλι στα πόδια μας σαν χώρα. Οπότε θα σταθεί και ο πολύτεκνος, θα σταθεί και ο συνταξιούχος και ο υπάλληλος και ο αγρότης και όλος ο κόσμος. Αν συμπολίτες μας έχουν την οικονομική ευχέρεια έστω και 5 ευρώ περίσσευμα από το 50 που παίρνουν ή από τα λίγα λεφτά που θα μπορέσουν να καταφέρουν να βγάλουν από την τράπεζα. Έχουμε κάποιες οικογένειες που ήταν άνεργες οικογένειες, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε καμιά υποχρέωσή τους πλέον. Πρόσφατα πριν 2 μέρες υπεσκέφθηκα μια οικογένεια η οποία δεν είχε ούτε καν μισό ευρώ στο πορτοφόλι, με 4 μικρά παιδάκια ανήλικα. Ο μπαμπάς έχει φύγει από το σπίτι και έχει μείνει η μαμά μόνη της. Λοιπόν, έκκληση, έχουμε κάποιες οικογένειες μερικές που χρήζουν άμεση βοήθεια. Βοηθάει ο σύλλογος όσο μπορεί, αλλά και τώρα στην προκειμένη περίπτωση και ο σύλλογος δεν μπορεί να ανταποκριθεί, γιατί οι συνδρομές που έχουν τα μέλη μας, η συνδρομή κάθε οικογένειας είναι 18 ευρώ το χρόνο. Φέτος αδυνατούν πλέον ούτε και τα 18 ευρώ. Ή έστι τρόφιμα, δεν λέμε και χρήματα, τρόφιμα, να στηρίξουμε αυτές τις οικογένειες αυτές τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε. Γιατί όλοι μιλάμε, λέμε, αλλά πάλι όμως την κατσαρόλα μας έχουμε να φάμε. Είναι κάποιες οικογένειες που δεν έχουν τίποτε απολύτως. Και αυτή η οικογένεια που μιλάω τώρα έφτασε σημείο να πει την αμαρτία της και να πει ότι έκλεψα ξύλα φέτος το χειμώνα πρώτη φορά. Έκλεψα από τον γείτονά μου 2 φορές για να ζεστάνω τα παιδιά μου. Έκκληση προς όλους τους συμπολίτες. Το ξέρω, είναι δύσκολες στιγμές, αλλά μπορούμε έστω και 5 ευρώ. 5 ευρώ είναι 2 κοτόπουλα. Μπορούμε να τα δώσουμε σε κάποια οικογένεια να αναπαυτεί και αυτή με τα παιδάκια.